Τελευταία εκπομπή για φέτος. Τελευταίο κάνω πράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Εντάξει, όχι για φέτος, για αυτή την σχολική χρονιά. Ναι. Από Σεπτέμβρη στην Θρανία πάλι. Ξανά πίσω, ναι. Αχ, είχαμε αυτή τη βδομάδα, είχαμε χθες Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά λέω να μην το πιάσουμε σήμερα, είναι τελευταία εκπομπή, λέω... Δεν ξέρω, τι λες εσύ. Εντάξει, όχι, θα πούμε δύο κουβέντες. Δεν μπορεί να το αφήσουμε έτσι να μπει. Εντάξει, άστα για μετά, μην αρχίσουμε με το Δημοτικό Συμβούλιο και εκνευριζόμαστε από τώρα. Εντάξει. Πάμε να αρχίσουμε σήμερα με τα αυριανά δωρεάν rapid test που πλέον έχουν γίνει συνήθεια. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 30 Ιουνίου, 10 με 3, στο κλασικό σημείο στην πλατεία, στο παλούκι από κάτω. Θα είναι μονάδα του ΕΟΔΗ που θα κάνει δωρεάν, θα διενεργεί δωρεάν rapid test. Νομίζω ότι θα είναι αυτά με τη μικρότερη προσέλευση πλέον. Ναι, τώρα ξέρεις, σκέφτομαι ότι θα σταματήσουν τα rapid test στην πλατεία και δεν θα έχουν που να πάνε κάποιοι. Θα βγάζουν αλλού φωτογραφίες. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, πάμε σε κάντο πράξη. Όχι σε εκπομπή, πάμε στο σύλλογό μας, στο σύλλογο Κάντο Πράξη, που την Κυριακή που μας έρχεται, 4 Ιουλίου, ναι, μιας και αλλάζουμε μήνα από μεθαύριο, κάνουμε την πρώτη μας μεγάλη δράση, θα την πω. Ναι, εντάξει. Θα είναι πιο μαζική, ας πούμε. Πιο μαζική, θα περιμένουμε πολύ κόσμο. Κυριακή 4 Ιουλίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 μέχρι τις 9. Ακριβώς. Δύο τετραωράκια με ένα μεσημεριανό break που θα έχει πολύ ζέστη. Να μην σας ταλαιπωρούμε και εσάς. Θα μαζεύουμε αυτές τις ώρες, όπως είπαμε, 10 με 2 και 5 με 9. Πλαστικά καπάκια. Θα φέρετε όλοι όσοι έχετε μαζέψει ό,τι ποσότητα έχετε. Στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μύρνης, το οποίο είναι δίπλα από το Άλσος και πάνω από τα Ελτά, πάνω από την πλατεία Καρύλου. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εκεί στην πίσω μεριά του Άλσους και απέναντι από τα Ελτά. Το σημαντικό δεν είναι τόσο το να έρθει πολλής κόσμος, όσο η συγκομιδή να είναι μεγάλη. Έτσι. Θέλουμε πραγματικά όσα καπάκια έχετε ή μπορείτε να βρείτε, να μας τα φέρετε. Θα είναι παρόντες και από τον Σύλλογο Παραπληγικών Ελλάδος. Τις απογευματινές ώρες κυρίως, όπου θα παραλάβουν και τα καπάκια. Και ξαναλέω, το σημαντικό είναι να μας φέρετε όσο περισσότερα μπορείτε. Καλά, να βρείτε. Εμάς. Εμείς το διαμεσολαβητή κάνουμε για όλα αυτά και οργανώνουμε τη δράση προκειμένου να υποφεληθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών. Ακριβώς. Όπως από τον προηγούμενο Νοέμβρη, αν κάνω λάθος, γύρω στο ΣΕΜΟ, Οκτώβρη-Νοέμβρη, κάνουμε. Πάει αυτό. Να ευχαριστήσουμε και το παράλληλο για τις εκτυπώσεις. Να ευχαριστήσουμε, ναι, που μας βοηθάει. Μας βοηθάει και μας υποστηρίζει, ναι. Να ευχαριστήσουμε και τον Νεκτάριο, τον Σαριανό, που βοήθησε να πάρουμε το χώρο. Η συνεννόηση ήταν άμεση. Άμεση, άψογη, γρήγορη, όλα. Σε αντίθεση με... Θα σε αφήσω να μιλήσεις εσύ τώρα. Τώρα θες να αρχίσουμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε στο κυρίως. Σε αντίθεση με τον πολιτιστικό οργανισμό Νέας Μύρνης, όπου, να σου πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα. Δεν το περίμενα. Πραγματικά δεν το περίμενα. Ζητήσαμε, η αλήθεια είναι, πρώτα για το σύλλογό μας να πάρουμε το χώρο του Γαλαξία. Στην ουσία, το χώρο έξω από το Γαλαξία και την είσοδο μέσα. Όχι όλο τον Γαλαξία, δεν θα το χρησιμοποιούσαμε. Να πούμε ότι είχαμε κάνει ήδη εδώ και πολύ καιρό επικοινωνία με το γραφείο του Δημάρχου. Δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Μετά επικοινωνήσαμε με τον πολιτιστικό οργανισμό. Απαντήσανε, εντάξει, οι άνθρωποι απαντήσανε, μας ζητήσανε τελικά να στείλουμε το email μας κτλ. Απαντήσανε. Απαντήσαν αρνητικά όμως, ναι. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Κοίταξε, άμα είχε μια ουσία και μια λογική και
θα το κατανοούσαμε κι εμείς και δεν θα το συζητούσαμε καν τώρα. Ο λόγος που το συζητάμε είναι ότι η απάντηση που πήραμε και γραπτός, έτσι, η απάντηση που πήραμε ήταν ότι επειδή γίνονται κάποιες εργασίες, λέει, στο χώρο του Γαλαξία, δεν δίνουν την αίθουσα πουθενά. Είναι κλειστή. Οκ, okay, το δεχόμαστε. Τέλος, ναι, οκ, okay, το δεχτήκαμε. Λέμε γίνεται αυτό και αυτό, γίνονται εργασίες, οκ, okay, κλειστή η αίθουσα, δεν την παίρνει κανένας λόγω των εργασιών και τα λοιπά. Και έρχεται η επόμενη μέρα, το επόμενο πρωινό, που όλο καμάρι και χαρά, βλέπουμε μια ανακοίνωση φαρδιά πλατιά στα social για τις πρόβες της Χοροδίας μέσα στο χώρο του Γαλαξία. Και ενώ την προηγούμενη μέρα μας έχουν ρίξει άκυρο ότι επειδή θα γίνονται εργασίες και δεν πούμε, θα μας δώσουν την αίθουσα. Και να πούμε ότι δεν το ρίξανε σε εμάς προσωπικά το άκυρο. Το άκυρο το ρίξανε σε ένα σύλλογο μη κερδοσκοπικό που κάνει κάτι για να βοηθήσει και στο Σύλλογο Παραπληγικών Ελλάδος που στηρίζεται σε αυτή τη δράση. Έτσι, σε αυτούς το ρίξανε το άκυρο, όχι σε εμάς προσωπικά. Αν το κάνανε για εμάς προσωπικά, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το επίπεδο όμως, οκ. Okay. Ναι, και βλέπουμε αυτό την επόμενη μέρα. Σε αντίθεση με όλα αυτά, μόλις γίνονται αυτά, επικοινωνούμε με το Νεκτάριο και μέσα σε μισή ώρα είχε γίνει όλη η συνεννόηση και με μεγάλη του χαρά μας παραχώρησε το έκτο δημοτικό, στο οποίο τελικά θα κάνουμε τη δράση με τα καπάκια που προαναφέραμε. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα να πω κάτι παραπάνω για αυτό το συμβάν. Τι να πω, το μόνο... Τα συμπεράσματα δικά σας, βασικά. Εμείς τα βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Εντάξει, εμείς οφείλαμε να το πούμε, γιατί και ο Σύλλογος περίμενε απάντηση από το Γαλαξία, δηλαδή δεν είναι ότι το είδαμε εμείς, το είδαν όλα τα μέλη μας, οι φίλοι μας. Κοίτα, και περιμέναμε μια μισή εβδομάδα να μάθουμε αν τελικά θα μπορούμε να το κάνουμε στο Γαλαξία. Ναι, ήταν και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, δηλαδή... Ναι, δεν δουλεύαν, δεν δουλεύαμε λίγο, ναι, εντάξει, είναι λίγο κουραστικό, ναι. Εντάξει, ό,τι και να κάνεις στο Γαλαξία θα ήταν σε πιο κεντρικό σημείο, θα το βλέπει και ο κόσμος. Εντάξει, ίσως να ήταν και για πολλούς πιο εύκολο, γιατί μετά θα κάνανε μια βόλτα, θα πίνανε ένα καφέ, θα ήταν δίπλα τέλος πάντων. Όλοι θα περνούσαν από την πλατεία και κάποιος θα είχε πέντε καπάκια που λέει ο λόγος, θα μας τα άφηνε. Δεν πειράζει, εμείς παρόλα αυτά συνεχίζουμε δυναμικά και σας περιμένουμε όλους την Κυριακή να μας βοηθήσετε και να υποστηρίξετε τη δράση με τα καπάκια και τα αναπηρικά μαξίδια. Αυτά με το Σύλλογο εν πωλής. Και πάμε λίγο στα της Νέας Μύρνης αμιγώς. Πάμε. Θες να μιλήσουμε πρώτα για Δημοτικό Συμβούλιο? Τι θέλεις, θα κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, θέλω να το αφήσουμε μετά το διάλειμμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, μετά το διάλειμμα θα το κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ λέω να πούμε έτσι πριν το διάλειμμά μας για έτσι ένα φαινόμενο που ξαναμεγαλώνει και ξαναπροβληματίζει και είναι και η περίοδος δύσκολη που γίνεται αυτό. Έχουμε δει τελευταία πάλι να γίνεται χαμός με πάρα πολλά σκουπίδια, να ξεχυλίζουν, να βρωμάει ο τόπος και όλο το όλο έτσι αυτό που γίνεται. Ξανααντιδράει ο κόσμος, έτσι. Και πέραν αυτού υπάρχουν πάντα και οι ασυνείδητοι εισαγωγικά που θα πάνε, χωρίς να έχουν ειδοποιήσει ή να ενημερώσει, θα πετάξουν και πιο ογκώδη αντικείμενα που ίσως δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Βέβαια, επειδή έχουμε και μια μικρή πείρα ή εμπειρία μάλλον καλύτερα στο κομμάτι αυτό, εγώ δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος μάλλον, όχι δεν είμαι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ειδοποιήσει. Γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου παίρνουν τηλέφωνο, ενημερώνουν, περιμένουν και απλά περνάνε μέρες μέχρι να γίνει τελικά, να περάσει η συγκομιδή για τα ογκώδη κτλ. Τώρα δεν ενημερώνουν οι διοικούντες
τα όργανα που πραγματοποιούν, ας πούμε, την περισυλλογή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κοίτα να δεις. Σήμερα σχετικά με αυτό, ναι, συνάντησα εγώ στο δρόμο γνωστούς. Μάλιστα. Που με πέτυχαν και μου λένε, είναι δυνατόν να μιλάμε με το Δήμο και να πληρώνουμε για να μαζέψουν τα μπάζα. Και όχι μία, δύο περιπτώσεις, λέω σήμερα. Ναι. Που με σταματήσανε φίλοι γνωστοί και μου λένε αυτό το πράγμα. Και τι έχει γίνει με τα σκουπίδια, συμπληρωματικά αυτά που είναι γεμάτη κάδι. Αλλά το κύριο μέλη πρόβλημά τους ήταν πώς γίνεται με τόσα δημοτικά τέλη. Με. Άμα θες να πετάξεις ένα στρώμα, δύο καρέκλες, ένα τραπέζι, δεν ξέρω και εγώ τι, να πρέπει να πληρώσεις, πρέπει να πληρώσεις έξτρα για να τα μαζέψουν. Με ερωτηματικό πάντα το πότε θα γίνει η αποκομιδή τους. Εγώ να πω και κάτι που έχει σχέση βέβαια και με το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά απλά θα το κάνω μια σύνδεση πολύ γρήγορα. Εφόσον έχουν δει ότι έχουμε πρόβλημα, ας πούμε, στα σκουπίδια, έξω έχει αφόρητη ζέστη, θα έχει υψηλές θερμοκρασίες όλο το καλοκαίρι, είναι ότι χειρότερο πραγματικά αυτό με τα σκουπίδια σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γιατί δεν κάνουν κάτι, γιατί δεν ρίχνουν χρήμα στην υπηρεσία καθαριότητας. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό. Να σου θυμίσω τόσα ότι χρήματα θα πετάξουν τζάμπα τώρα με αυτά που θα πούμε μετά και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Να σου θυμίσω ότι εδώ και πόσο καιρό, κάποιους μήνες, ακόμα και τα σκουπιδιάρικα του Δήμου Νέας Μύρνης παίρνουν βενζίνη, τα καύσιμά τους τα προμηθεύονται από τον Άγιο Δημήτριο. Δεν τα παίρνουμε καν εμείς. Δεν είναι από το Δήμο Νέας Μύρνης. Δεν θυμάμαι γιατί, κάποιο λάθος έχει γίνει με κάποια σύμβαση. Τα καύσιμα των απορριμματοφόρων έρχονται από τον Άγιο Δημήτριο. Εν ολίγης μπάχαλο η υπηρεσία καθαριότητας. Και τώρα λέμε για να βάλουμε περισσότερα σκουπιδιάρικα. Ναι. Όταν αρχίζει με μια τέτοια βάση, πώς να συνεχίσεις, τι να πρωτοδιορθώσεις. Και μετά σπέβδουν διάφοροι, γνωστοί, άγνωστοι, τέλος πάντων κουκουλοφόροι του διαδικτύου, να πούνε ότι ο κόσμος είναι ο κακός. Εντάξει, κοίτα, πάντα αυτά είναι και δύο. Όταν βλέπεις ένα γεμάτο κάδο, δεν γίνεται να πετάς έξτρα σκουπίδια. Περίμενε να έρθει. Αν δεν έρθει, βέβαια, άμα το πρόβλημα κάνει, ξέρουμε ποιο είναι. Ναι, άμα ο κάδος είναι γεμάτος στις 12 το μεσημέρι και είναι να περάσει τα ξημερώματα το σκουπιδιάρικο και έξω έχει 40 βαθμούς και 42, τι θα κάνεις, για πες μου, και δεν θα είναι ένα σπίτι που θέλει να πετάξει τα σκουπίδια του. Κοίτα, εντάξει, σε μερικά. Καταρχάς, δεν νομίζω μέχρι τις 12 το πρωί να γεμίσει ένα κάδο. Σε μια γειτονιά που δεν γεμίζει ολόκληρη μέρα. Εντάξει, θα γεμίσει. Έστω ότι γεμίζει. Ναι, ωραία. Πάρε ένα τηλέφωνο να έρθει από ρηματοφόρο. Δεν έρχεται. Το πρόβλημα δεν είναι στο Δημό, είναι στο Δήμο. Είναι γεμάτος στις 5 το μεσημέρι. Το βλέπεις από τον μπαλκόνι σου. Μην πας να το πετάξεις τότε. Περίμενε να πάει λίγο πιο αργά, να μην έχει τόση ζέστη. Να μην παίρνεις πίσω τη μυρωδιά από τα σκουπίδια. Okay, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δεν είναι λογική ότι φταίει ο κόσμος και ο κόσμος πρέπει να, ο δημότης ας πούμε ή ο κάτοικος. Δεν πάω να δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Ναι. Πάω να πω πώς μπορεί να φτιάξει η κατάσταση αφού ξέρουμε ότι δεν γίνεται κάτι από την άλλη μεριά. Συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να πιέσουμε την άλλη μεριά να κάνει επιτέλους αυτό που πληρώνεται. Να κάνει επιτέλους αυτό που έχει εκλεγεί. Κάποιοι εκλέγονται, πληρώνονται και καταστρώνουν μια στρατηγική, φτιάχνουν ένα πλάνο για τη τετραετία που θα διοικούν. Κοίτα, έχουν αναλάβει ένα τμήμα. Δεν μπορεί. Άμα δεν μπορούν να πάνε σπίτι τους. Δεν είναι, για μένα είναι τόσο απλό. Αυτή η και δεν όχι είναι επειδή βολέψαμε τρεις υπαλλήλους, τους φτιάξαμε, τους βάλαμε στην υπηρεσία ή τους βάλαμε αλλού να βγαίνουν όλοι, ξέρω εγώ, υπάλληλοι επειδή χρωστάνε χάρη στο πολιτικό πρόσωπο να το δικαιολογούν. Αυτά είναι ντροπιαστικά. Δηλαδή, πραγματικά είναι ντροπιαστικά. Είναι και ανήθικα. Τέλος πάντων. Για να μην σχολιάσουμε άλλο το θέμα, πάμε σκυλόπαρκο που είχαμε λίγες εξελίξεις. Πάμε με σκυλόπαρκο. Είδαμε να ξυλώνονται ταμπέλες. Μιλάμε πάντα για το σκυλόπαρκο πάνω στην Οικομηδίας. Ακριβώς. Τα σκυλόπαρκα, δύο σκυλόπαρκα, στα οποία ποια μέρα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα,
Ναι. Σάββατο ή Παρασκευή, δεν είμαι σίγουρος. Ξυλώθηκαν οι πινακίδες που αναφέρουν ότι είναι σκυλόπαρκο. Ο Δήμαρχος το δικαιολόγησε ότι... ότι ήταν, λέει, λάθος οι ταμπέλες και τις κατεβάσαν να τις διορθώσουμε. Ναι. Εντάξει. Τις κατεβάσαν επειδή είναι λάθος. Σε επικοινωνία που είχα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες πριν τη δικαιολογία του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έμαθα από αντιδήμαρχους ότι είναι για να το παίξουμε καλή στην πολεοδομία που έχει κρίνει το πάρκο παράνομο και να μην προχωρήσουν άμεσα στο ξύλωμα, ναι, ναι, των εν λόγω πάρκων. Καταλαβαίνετε που είμαστε. Καταλαβαίνετε, πραγματικά καταλαβαίνετε που είμαστε. Και συμπληρωματικά με όλα αυτά να πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα άνθρωποι εντός του πάρκου ήρθαν στα χέρια με ανθρώπους από τις γύρω παλαικατοικίες λόγω του θορύβου που γινόταν στο πάρκο. Πιάστηκαν στα χέρια. Τώρα μιλάμε σε μια γειτονιά, στο σκυλόπαρκο, οι γείτονες να πιάνονται στα χέρια για αυτό το θέμα. Πιάνεται στα χέρια ο κόσμος επειδή οι αρμόδιοι δεν μπορούν να κάνουν μισή δουλειά σωστή. Δηλαδή, τι άλλο, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε να, τι άλλο περιμένουμε να γίνει, να διαδραματιστεί, για να καταλάβουμε πού έχουμε πέσει, ας πούμε. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο θέλουνε. Τι άλλο μπορεί να θέλει κάποιος για να πιστεί, ο πιο δύσπιστος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο περιμένετε να δείτε. Τι να πω, δεν... Πάμε σε ένα μικρό... Πάμε σε ένα διαλυματάκι και να συνεχίσουμε με Δουσού και μετά να σας χαιρετήσουμε για καλό καλοκαίρι. Επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε και πάμε να δούμε κάτι από Δημοτικό Συμβούλιο Χρόνια. Πάμε να δούμε. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Σπάσαμε ρεκόρ. Ήταν κάτω από 3 ώρες. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ήταν πολύ γρήγορο. Έχουμε πέσει σχεδόν ωραίο. Στο 1/3. Ωραίο. Του μέσου όρου χρόνου που είχαν τα πιο παλιά Δημοτικά Συμβούλια. Καλά, είχε και 5 θέματα, εκ των οποίων το ένα το έκανε skip. Δεν χρειάζεται. Και 5 θέματα να έχει και ένα να έχει είναι επικίνδυνη. Ναι, όντως είναι επικίνδυνη αυτή. Δεν θα πω ότι εκτός από το θέμα χρόνου, δεν θα πω ότι είχαμε άλλες διαφορές. Δηλαδή, σχεδόν μία από τα ίδια είδαμε. Α, κάτσε, έγινε μία αλλαγή στην αρχή. Παραιτήθηκε ο Θοδωρής ο Μάτζιος από το συνδυασμό του Γιώργου του Κουτελάκη Ποιότητας Ζωής. Ναι. Και ανέλαβε καθήκοντα Δημοτικού Συμβούλου ο Γιώργος Γουρναρόπουλος. Καλή αρχή να του ευχηθούμε. Ναι. Μακάρι. Καλό κουράγιο, εγώ θέλω να λέω σε όλους αυτούς που μπαίνουν. Ναι, καλό κουράγιο. Καλή υπομονή. Αυτά. Μακάρι να κάνει κάτι διαφορετικό από όλους όσους είναι εκεί μέσα. Από όλους όσους είναι εκεί μέσα. Ναι, που λες, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε μία απ' όλα. Τα προηγούμενα με λίγο χαμηλότερη ένταση, θα έλεγα. Όχι τόσο πολύ ένταση, όχι ξεκατίνιασμα. Δεν είχαμε δηλαδή τέτοια πιπεράτα. Ήταν πιο light. Είδαμε πάλι το κλασικό ότι και μαζί κάναμε και τότε κάναμε μαζί σας και τώρα κάνουμε μόνοι μας τα ίδια. Πολύ γέλιο. Δεν μπορούσα να... Δεν γινόταν να μην γελάσεις με αυτό ή να μην το σχολιάσεις. Δηλαδή πρέπει σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να ακούγεται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ελαφρυντικά το λένε, νομίζω. Ναι, και καλά να δικαιολογήσεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, μη μου τη λες εμένα, γιατί και μαζί το κάνουμε, ναι. Οπότε άστο, ρε παιδί μου, και τώρα το κάνουμε, τι άλλαξε τώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Δύο πρόσωπα αλλάξαν, τα περισσότερα. Κάτι σημαντικό που είδαμε ήταν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η τρίτη, τέταρτη. Τέταρτη. Τέταρτη αναμόρφωση. Μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί όχι. Έτσι. Είναι καλό το ότι αλλάζουν γνώμη. Είναι κακό ότι δεν έχουν ιδέα από σχεδιασμό. Ούτε οικονομικό, ούτε πολιτικό, ούτε τίποτα. Ίσως να έχουν... εμπειρία και εικόνα από άλλου είδους σχεδιασμούς για να είναι τόσα χρόνια εκεί που είναι. Κάτι θα ξέρουν, τέλος πάντων. Είδαμε σε αυτή την αναμόρφωση ότι αλλάξαν, λέει, απευθείας αναθέσεις, ανέβηκε το όριο και από 25.000 ευρώ πήγε στις 35.000 ευρώ. Δηλαδή, σου δίνει, ας πούμε, το κράτος ή... κυβέρνηση, τέλος πάντων, το κράτος, η τρέχουσα, τέλος πάντων, ισχύ, σου δίνει τη δύναμη και τη δικαιοδοσία να δίνεις 35.000 ευρώ απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό. Για κάποια δουλειά που θες να κάνεις, κάποιον εργολάβο, κάτι που θες να κάνεις. Βέβαια, δίκοπο μαχαίρι για μας εδώ πέρα. Γιατί? Νομίζω θα πέσει πολύ γέλιο. Ή πολύ κλάμα τον επόμενο καιρό. Πιστεύω θα δούμε περίεργα πράγματα. Ήδη βλέπαμε στα 25.000 περίεργα πράγματα. Ναι, ποιος ξέρει τι άλλο... Τι θέλω να δω τώρα που ανέβηκε το όριο, τι καινούριο θα κάνουμε. Κοίταξε, αυτό που είδαμε κιόλας έτσι μπαμ-μπαμ με το που έγινε η αναμόρφωση, είδαμε σε κάποιους που είχαν προϋπολογίσει, δηλαδή είχαν προϋπολογίσει, το ξαναλέω, άλλες 3 φορές πριν, συν την πρώτη, τον πρώτο προϋπολογισμό, τον αρχικό, και με 3 αναμορφώσεις, είχαν προϋπολογίσει και κοστολογήσει τα 25.000 ευρώ. Λοιπόν, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που το είχαν κάνει αυτό, ήρθανε τώρα και το κάνανε 35.000 ευρώ. Δηλαδή...
Τώρα δεν ξέρω. Είναι κάτι. Δόξα τω Θεώ, χρησιμοποιώ πολλές ελληνικές παροιμίες. Είναι πολύ πλούσιες οι παροιμίες μας. Και περισσότερες ταιριάζουν και εδώ πέρα στο κλίμα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρω τώρα τι να πω γι' αυτό. Υπήρξε σχόλιο. Για πες, γιατί εγώ δεν το είδα. Υπήρξε σχόλιο και αντίδραση για το συγκεκριμένο κομμάτι της, των απευθείας αναθέσεων από την αντιπολίτευση. Γενικότερα, όχι μόνο από μία παράταξη, νομίζω από όλες, λίγο πολύ. Υπήρξε αντίδραση. Αντίδραση για τη μεταφορά από τις 25 στις 35, ναι, ή ότι... για την αλλαγή στον προϋπολογισμό. Γενικά η αντιπολίτευση δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό, να το πούμε αυτό. Βέβαια πέρασε, καθότι μέσω κάποιων απουσιών, τέλος πάντων, δεν είχε τη δύναμη η αντιπολίτευση να το κόψει. Γιατί άμα το κόβε, θα παίρναγε από την Οικονομική Επιτροπή, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά είναι όλα όσα συζητάμε, βλέπεις, λέμε ότι τελικά ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω ποιο είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία από όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Μεγαλύτερη κοροϊδία είναι αυτό που θα έρθει. Ναι. Το επόμενο που θα πούμε. Α, ναι, οκ. Okay. Πάντως, να πω ότι εκεί ο αντιδήμαρχος οικονομικών είπε κάτι, για να το δικαιολογήσει, κάτι του στυλ ότι θέλουμε να ενισχύσουμε αυτό που θα κάνουμε. Είπε μια... κάτι που ούτε και ο ίδιος το πίστευε, απλά το είπε για να φανεί ότι έδωσε απλά μια απάντηση, ρε παιδί μου, όχι ότι... να μην φανεί ότι δεν απάντησε πουθενά και σιώπησε, ας πούμε. Νομίζω μόνο γι' αυτό το έκανε. Και καλά έκανε, άμα το έκανε μόνο γι' αυτό, γιατί άμα το πιστεύει έχουμε άλλο πρόβλημα. Υπάρχει άλλο μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Εγώ το θεωρώ πολύ, δεν ξέρω, μεγάλη κοροϊδία αυτό το πράγμα. Για μένα θα έπρεπε οι απευθείας αναθέσεις να μην υπάρχουν καν. Άλλο αυτό. Δηλαδή ούτε για 5.000 ευρώ. Εγώ συμφωνώ. Θα μπορούσα να κάνουμε διαγωνισμό, δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, μεγάλη πόλη είμαστε. Πολλούς εμπόρους έχουμε. Πολλούς εργολάβους έχουμε. Να γίνουν απευθείας αναθέσεις, να γίνουν τουλάχιστον εδώ πέρα. Εντός πόλης. Και με κάποια κριτήρια. Και ούτε καν απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή να γίνεται σε συγκεκριμένους επαγγελματίες διαγωνισμός και πραγματικά να κερδίζει το πιο συμφέρον για την πόλη και το Δήμο. Και να βλέπεις τώρα, ας πούμε, ανέβηκαν όλες οι απευθείας αναθέσεις που κάνανε ξαφνικά, θα πάνε συν 10, ενώ αυτά τα συν 10 μπορούσε να τα εξοικονομήσει για να τα ρίξει κάπου αλλού που υπάρχει ανάγκη, ρε παιδί. Είδαμε πριν, έχουμε πρόβλημα σκουπίδια. Πάμε και βάζουμε, δανειζόμαστε βενζίνη. Καλά, δεν πάει να πει κάτι ότι ανέβασες 10.000 τις αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις και πάει να θα τα κάνεις όλα 35.000 επειδή μπορείς. Καλά, κάτσε. Κράτα μην καλά, ναι, άλλο λες ακόμα. Ήδη οι τρεις που είχαν τις κάνανε. Περίμενε. Θα το δεις. Εδώ θα είμαστε. Θα το δεις, θα γίνεται. Για μένα πάντως όλο αυτό θα έπρεπε να γίνεται με διαγωνισμό εντός Νέας Μύρνης. Γιατί εγώ πολύ θα ήθελα ό,τι χρήμα ξοδεύει ο Δήμος να ανακυκλώνεται εντός της πόλης. Ναι. Για μένα το ιδανικό σενάριο θα ήταν αυτό. Αυτό θα ήταν. Εδώ δεν μπορούν να φτιάξουν την Ομήρου. Σηκώνονται και φεύγουν. Εδώ θα κλείνουν τα μαγαζιά, θα φεύγουν οι επιχειρηματίες. Μπορείτε να πηγαίνετε στην Αγία Βαρβάρα. Το διάβασα κάπου αυτό που το λέγανε. Αγία Βαρβάρα. Εκεί λέει ο Δήμος, έχει εκμεταλλευτεί όλα τα κονδύλια. Έχει φτιάξει αυτό το και καλά το open mall που φτιάχνουμε κι εμείς εδώ. Να. Και φαντάζομαι ότι εκεί λέει δεν έχουν καν αντιδήμαρχο αρμόδιο για αυτή τη δουλειά. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Ενώ εμείς έχουμε, ας πούμε. Και δεν έχουμε φτιάξει 200 μέτρα δρόμο. Μετά από τόσα χρόνια που γίνεται η Ομήρου, βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί για άλλες περιπτώσεις, και εδώ θα δείτε ότι λίγο πριν τις εκλογές... ναι, αυτό θέλω να πω και εγώ. Εκλογές έρχονται. Έτσι, θα σας τα πετάνε όλα. Όλα τα έργα. Οπ, 1, 2, 3, εδώ. Ελάτε να τα πάρετε. Και πάμε στο αγαπημένο θέμα μας, που δεν είναι άλλο. Μάλλον να κάνω μια ωραία εισαγωγή. Ναι.
Πιστεύεις ότι δεν θα περάσει κάτι που θέλεις από ψηφοφορία? Πιστεύεις ότι θα χάσεις ένα σημαντικό ψήφισμα? Η λύση είναι μία. Η λύση είναι, ενώ γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ είσαι ο πρόεδρος, ενώ είσαι ο δήμαρχος, ενώ δεν ξέρω και εγώ ποιος είσαι, παίρνεις ένα τηλέφωνο τον Δημοτικό σου Σύμβουλο που δεν παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους δικούς του λόγους. Μπορεί γιατί είναι άρρωστος, ναι, γιατί έχει δουλειά, ναι, δεν έχει, αν δεν έχει καλό σήμα το δέχομαι. Είναι στο μηχανάκι και αερίζεται και πηγαίνει βόλτα. Είναι, υπάρχουν αυτοί. Αυτό που γίνεται εν ολίγης στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι όταν απουσιάζουν από την κλίση τη διαδικτυακή συνομιλία του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της δικού σας παράταξης με ένα τηλέφωνο. Όλα λύνονται. Τα τηλέφωνα μας ενώνουν άλλωστε. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, σου λέει ναι στην εισήγηση και το ψήφισμα τελικά περνάει. Και μπορεί να τρώει τυρόπιτα στο κέντρο της Αθήνας. Να έχει τελειώσει με τα συνδικαλιστικά και να τρώει τυρόπιτα στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε σου λέει ναι, εντάξει, ναι στην εισήγηση. Δεν έχει ιδέα γιατί. Δεν μπορώ να είμαι στην κλίση, αλλά ξέρω ότι θα με πάρεις τηλέφωνο έτσι, και θα μπορώ να πω ναι. Άρχοντες. Αλλά το παράδοξο είναι ότι αυτό δεν γίνεται με την αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου δεν παίρνει τον τάδε από την αντιπολίτευση που μπορεί να απουσιάζει. Παίρνει μόνο από τη συμπολίτευση. Κάτσε, φίλε, αφού είναι απόν. Γιατί να τον πάρει τηλέφωνο? Σωστό είναι. Αυτό είναι σωστό. Εδώ δηλαδή είναι σωστή η διαδικασία. Είναι απόν. Ναι. Δεν ψηφίζει. Είναι απόν και δεν μπορεί να ακούσει, να συμμετέχει, να ξέρει γιατί συζητάμε με αυτό. Δεν ψηφίζει. Είναι ωραίο που έχουν όλοι την ίδια μεταχείριση. Τώρα το άλλο γιατί γίνεται, αυτό είναι, ναι, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω τι άλλο. Και ξέρεις, εμένα μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση που δεν μιλάει κανείς. Έλατε. Δεν μιλάει κανείς. Δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται. Δηλαδή, σε κοροϊδεύουνε. Εσύ κάθεσαι απέναντι εδώ και σε κοροϊδεύουν. Και δεν αντιδράς. Και περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους που δεν αντιδράνε όταν τους κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια τους, να αντιδράσουν για τα στραβά όλα που κάνουν πάνω στην πόλη. Τι να πεις, θέλω να καταλήξω, το πρόβλημα είναι συνολικό, έτσι. Ναι, δεν φταίει μόνο, δεν φταίνει μεν. Έχουμε πει πάρα πολλές έτσι, φορές το πρόβλημα. Αυτό να το τονίσουμε αυτό. Ακριβώς, να το τονίσουμε αυτό. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και να μην λένε άλλα ντάλλον κάποιοι. Θες να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα ή θες να το κλείσουμε έτσι πιο ανάλαφρα? Εντάξει, θα το κλείσουμε ανάλαφρα. Θα πω έτσι γρήγορα ότι είχαμε και ένα άλλο έτσι λίγο πιο... δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αστείο. Με τον αντιδήμαρχο, με τον κύριο Κουκά. Κόψανε, λέει, ένα δέντρο εκεί που κάνανε εργασίες, το κόψανε εργολάβοι γιατί έπρεπε να περάσει από εκεί να περάσει, ξέρω εγώ, δρόμος, πεζοδρόμιο που ήταν. Και κάτι έφυγε από αυτό το δέντρο και τραυμάτισε έναν άνθρωπο και πήγε στο νοσοκομείο. Και το δέντρο αυτό δεν έπρεπε να το κόψουν, κακώς το κόψανε και πήγανε κάποιοι και αντιδράσανε. Και έλεγε ο κύριος Κουκάς ότι μία, λέει, η κυρία ήρθε και του έλεγε ότι είναι εφοπλίστρια και έχει 20 πλοία. Και με τα πολλά και με τα λίγα βρέθηκε στο τμήμα Νέας Μύρνης για, δεν ξέρω εγώ, μήνυση που κάνανε για το δέντρο, οι κάτοικοι και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι είναι το πιο τραγελαφικό. Καλώς μάλλον οι κάτοικοι, καλώς, δεν θέλουν να κόβονται τα δέντρα. Προφανώς. Κακώς οι υπηρεσίες και οι αρμόδιοι δεν βρίσκουν έναν ρημάδι τρόπο. Δηλαδή, τι τα έχουν τα χαρτιά, τι τα έχουν τα πτυχία, τι έχουν την εμπειρία 40 χρόνια φουρνάριδες όλοι και τους μισθούς που παίρνουν, για να μην μπορούν να βρουν μία λύση να μείνουν τα δέντρα ή τουλάχιστον να μεταφερθούν. Τώρα και το κόψανε και μπαζώσανε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Εντάξει, είχε και έτσι μια δόση παροδίας όλο αυτό, έτσι όπως έγινε. Καλά, ναι, πάντα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο ναι, τέτοια στοιχεία. Αλλά είδαμε τελικά μία από τα ίδια. Για πες τώρα, πού θα πας διακοπές?
Διακοπές μάλλον πουθενά. Καθότι εργαζόμεθα και δεν προβλέπεται ικανοποιητικό διάστημα αδείας, θα είναι λίγες ημέρες μόλις, οπότε δεν νομίζω να πάω. Εδώ γύρω, κανένα μπανάκι. Καλά είσαι. Ναι, μωρέ, λίγο να δροσιστούμε, λίγο να κάνουμε γυμναστική, καθότι είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Έλατε, ραδιατήρηθες λίγο. Έτσι. Εσύ που θα πας? Εγώ θα πάω, θα κατέβω Κρήτη μια εβδομάδα. Αυτά είναι. Με παρέα. Αυτά, δεν με βλέπω και εμένα για πολλά πολλά. Πώς το είπατες? Πέρυσι είχες πάει στα Μηχανησιά. Πέρυσι εντάξει, είχαμε κάνει tour, τώρα φέτος δεν παίζει. Δεν προβλέπεται, δεν είναι στο πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται. Μάλιστα, μεγαλώνει ο Γιώργος. Έτσι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα κλείσουμε τον φετινό κύκλο, θυμίζοντας πάντα. Έτσι. 4 Ιουλίου, Κυριακή, 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μύρνης. Έρχεστε με τσάντες, σακούλες, αμάξια, γεμάτα καπάκια. Ό,τι έχετε. Μας τα αφήνετε. Τα αφήνετε στο φορτηγάκι που θα φέρει εκεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών. Θα γεμίσουμε τουλάχιστον ένα φορτηγό, θα πω εγώ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και 10 με 2, 5-9. 10 με 2, 5-9 το απόγευμα. Εκεί θα είμαστε, θα σας περιμένουμε. Θα πούμε και από κοντά καλό καλοκαίρι. Θα πούμε και από κοντά καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε, θα σας πούμε περισσότερα για το σύλλογο άμα θέλετε. Αυτά. Καλό καλοκαίρι και από εδώ. Καλό καλοκαίρι, ναι. Καλά μπάνια. Καλή υπομονή. Και καλή από... διασκέδαση. Και από Σεπτέμβρη, εδώ πάλι. Δεν θα χαθούμε. Έτσι. Να τα λέμε και να σας ενημερώνουμε, να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται πραγματικά τελικά. Έλατε. Αυτά από εμάς. Κάντο πράξη. Κάντο καλοκαίρι. Κάντο καλοκαίρι. Όχι, κάντο καλοκαίρι, δεν μ' αρέσει. Κάντο μπάνιο. Κάντο μπάνιο, κάντο μπάνιο να πάει, εντάξει. Αυτά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.